Λοιπόν, το θέμα παίρνει άλλη διάσταση πλέον. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να βλέπω το παρασκήνιο και όχι το προσκήνιο. Το δημοσίευμα το είδα και εγώ. Το είδα δηλαδή με την έννοια ότι την προδιαφήμισή του. 106 δεν είναι οι άνθρωποι που τουλάχιστον ισχυρίζονται ότι έχουν υποκλαπεί οι συνομιλίες τους ή παρακολουθούνταν. 106. Γιατί μόνο οι 10 ή 16. Οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές ότι η εργαλειοποίηση αυτών των υποθέσεων από τα κόμματα είναι κάτι που ενοχλεί την ελληνική λύση. Αν πραγματικά τα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θέλαν διαφάνεια και είχαν το ηθικό πλεονέκτημα, θα λέγανε ποιοι αυτοί οι 106. Καλή η δημοσιογραφία και πολύ σημαντική αποκάλυψη, αλλά αν δει κανείς την ουσία των ονομάτων, αντιλαμβάνεται ίσως και προσπάθεια να εργαλοποιηθεί αυτή η αποκάλυψη. Τα drones αποτελούν μια παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, αναμφισβήτητα. Είδατε την πιο τελευταία εξέλιξη που αφορά το πρόσωπο του κυρίου Τζιτζικώστα. Πριν από λίγα 24 ώρα, ο Ερντογάν προανήγγειλε, βάζοντας εκ νέου την Κρήτη στο κάδρο γεωτρήσης νοτίως του νησιού. Με τόσο φυσικό αέριο που έχει η Κρήτη, σε λίγο θα τη διεκδικούν και οι εξωγήινοι. Κοιτάξτε, τα πάντα είναι θέμα συμφερόντων. Οι Τούρκοι είναι μια χώρα η οποία έχουν βιομηχανία αλλά δεν έχουν ενέργεια. Είναι λογικό αυτή η χώρα να διεκδικεί όπου υπάρχει ενέργεια. Γι' αυτό και διεκδικεί στο Ιράκ, διεκδικεί στη Συρία, διεκδικεί στην Ελλάδα. Το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση ή τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πολύ οξύμορο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας σήμερα να θέλει να γίνει επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων, ξύπνησε στραβά, ενώ κυβερνούσε 5,5 χρόνια και δεν το έκανε ποτέ. Μου φαίνεται πολύ οξύμορο να ακούω τον κύριο Σαμαρά να ομιλεί για τέρμα στο διάλογο με την Τουρκία, όταν οι ίδιοι συζητούσαν επί δεκαετίες. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό και λέγεται μυθιδατισμός δουλοπρέπειας. Είμαστε δουλοπρεπείς. Ο Τζιτζικώστας δεν είναι απλά ο Τζιτζικώστας. Είναι αντιπρόεδρος της Ευρωμεσογειακής Ομάδος. Τι πρέπει να κάνει μια σοβαρή χώρα λοιπόν τώρα? Πρώτον, ενημέρωση όλων των μεσογειακών και ευρωπαϊκών χωρών. Δεύτερον, απέλαση του πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα. Και τρίτον, ενημέρωση εν υπόγραφη του Υπουργείου Εξωτερικών σε όλες τις νατοϊκές χώρες, σε όλες τις ευρωπαϊκές, ότι από αύριο το πρωί, από τώρα, από τις 9 και 11, όποιο ντρόν πετάει πάνω από το Αιγαίο θα καταρρύπτεται. Επειδή κάνετε όμως αναφορά για την επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, πολλές φορές. Όχι πολλές φορές. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω ακούσει κάποιον πολιτικό να μιλά για παράδειγμα για τη Γάβδο. Ξεχνάμε τα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες της Γάβδου. Δεν ξέρουν που είναι η Γάβδος. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε 3 εκατομμύρια ευρώ αποθηκευμένα στα έγκατα της ελληνικής γης και να δίνουμε το δικαίωμα στους Τούρκους να διεκδικούν τον πλούτο αυτό και να μιλούν και στην εκμετάλλευση. Αφού ξέρουμε ότι το ΛΙΑΜΕΠ, ξέρουμε η ομάδα του κ. Ντόκου γύρω από τον κ. Μητσοτάκη, έχουν την ίδια άποψη. Μιλούν και στην εκμετάλλευση. Γιατί μας φαίνεται περίεργο? Το 20 είχα προειδοποιήσει για την κρίση στην Ελλάδα και είχα πει στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι έρχεται επιστημιστική κρίση και πείνα και ενεργειακή και δεν επίστευε κανείς. Τώρα λέω στους κριτικούς φίλους μου ότι του χρόνου, αν συνεχιστεί η κατάσταση όπως συνεχίζεται τώρα, επειδή θα περάσουν πολύ δύσκολα οι Ευρωπαίοι φίλοι μας με τα οικονομικά τους και με την ακρίβεια, πολύ φοβούμαι ότι ο τουρισμός θα υποστεί κατάρρευση. Το φοβάμαι αυτό. Κρατήστε το βίντεο και θα ξαναλέμε σε 6 μήνες. Στην ελεύθερη αγορά. Ισχυρίζεται ότι αυτό απλώς το μέτρο θέλει χρόνο για να αποδώσει, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες. Και προκειμένου αυτοί που είναι εκτός καλαθιού να ελέγξουν τις τιμές, γιατί και εκείνοι θέλουν να πουλήσουν. Ακούστε λίγο, για να είμαστε σοβαροί. Όταν το ένα προϊόν το έχεις εδώ, το άλλο το προϊόν το έχεις πέρα και δεν τα έχεις όλα μαζεμένα, ο άνθρωπος ψάχνει και ξέρετε, η λογική του μάρκετινγκ είναι πολύ απλή. Όταν περνάς, παίρνεις ένα προϊόν στη διαδρομή που πας ανάλογα που τη χρειάζεσαι. Λοιπόν, αυτά ας τα αφήσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί σε καμία χώρα δεν έγινε αυτό το πράγμα. Όταν λέμε καλάθι, σημαίνει καλάθι. Είναι όλα μαζεμένα σε μια πλευρά και ξέρει ο πολίτης. Αλλά επίσης ο πολίτης πρέπει να δει και πόσα γραμμάρια αγοράζει. Δεν μπορείς να μου λες ψωμί ένα κιλό και να μου πουλάς 600 γραμμάρια. Δεν μπορείς να μου λες φρέσκο ψωμί και να μου πουλάς κατεψυγμένο ψωμί. Δεν μπορείς να μου λες 700 γραμμάρια και να είναι 500 γραμμάρια, γιατί έτσι κλέβουν τα σούπερ μάρκετ. Όχι όλα, αλλά πολλά έχουν μπει στον πειρασμό αυτών, έχουν μειώσει την ποσότητα για να έχουν την τιμή λίγο πιο χαμηλά. Ο κύριος Γεωργιάδης, πέρα από τις γραφικότητες, ασχοληθεί λίγο σοβαρά με τον έλεγχο της αγοράς. Γιατί εγώ δεν έχω δει να γίνεται σοβαρός έλεγχος. Γιατί φορομπηκτικά παίρνουν ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο και ειδικό φόρο πάνω στο ΦΠΑ για να σου δίνουν εσάς ένα επιδοματάκι να λες ευχαριστώ. Αλλά τα λεφτά τα παραπάνω τα παίρνουν οι πάροχοι ενέργειας. Δεν τα παίρνει ο πολίτης. Άρα λοιπόν καταργείς ΦΠΑ, καταργείς ειδικό φόρο και σταματάς το λαθρεμπόριο το ναυτιλιακό. 5 δις ετησίως. Κοροϊδεύουν τους Έλληνες.
Από το 20, αν μ' άκουγαν, σήμερα θα είχαμε υπεραξία 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί έλεγα ένα δις φυσικό αέριο και ένα δις πετρέλαιο αν αγοράσαμε το 20, ξέρετε πόσο κόστιζε το φυσικό αέριο? 17 ευρώ η μονάδα, τώρα κάνει 230. Ξέρετε πόσο κόστιζε το πετρέλαιο? 18 δολάρια το βαρέλι, τώρα κάνει 100. Δείτε την υπεραξία, ένα δις. Να πάμε στα προεκλογικά και μετεκλογικά, έχει φουντώσει σεναριολογία. Θέλω λίγο να μου πείτε σε ποιους απευθύνεται η ελληνική λύση. Σε όσους σκέφτονται λογικά και σοβαρά. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τον Έλληνα να έχει καταστήσει τον εαυτό του νέο Έλληνα. Ο Έλληνας έχει περηφάνεια και αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να ζει με επιδόματα. Δεν μπορεί να ζει με 500 ευρώ και 400 ευρώ. Δίνουμε σε ένα παιδί 27 ετών 500 ευρώ. Το υποθετικό λοιπόν σενάριο, κύριε Βελόπουλε, η Νέα Δημοκρατία να είναι το πρώτο κόμμα, η αυτοδυναμία να έχει πάει περίπατο, να έχουμε καλά, μπροστά τον μας... Ιούνιο, τους βλέπω δεύτερους και καταϊδρωμένους. Να έχουμε μπροστά μας μια κυβερνησία, η ελληνική λύση δεν θα θελήσει να λάβει έστω και δευτερεύοντα κυβερνητικό ρόλο? Όχι. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, όχι να συγκυβερνήσουμε. Είμαι κάθετος σε αυτό, δεν πρόκειται να εμπλακώ. Ακόμη και στο ενδεχόμενο να σας χρεώσουν ότι δεν αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη της συγκυβέρνησης. Να σας πω με μια απλή έκφραση. Θα μπαίνετε στον βούρκο εσείς ποτέ? Εγώ λοιπόν στον βούρκο το δικό σας δεν πρόκειται να μπω ποτέ. Μέχρι τέλος θα πάω μόνος μου.